με την τελευταία απόφαση της κυβέρνησης για να θεσμοθετήσει τα απογευματινά χειρουργεία, ουσιαστικά δίνει ένα συντριπτικό χτύπημα σε ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της υγείας. Νομίζουμε ότι η λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί και οι υγειονομικοί δεν είναι αυτή η επιλογή, όπως και δεν είναι πρόοδος, δεν είναι κάτι το προοδευτικό. Ο κάθε ασθενής, ο καθένας από εμάς, λοιπόν, να τον διαλέγουν εδώ στην πόρτα του νοσοκομείου με βάση το εισόδημά του. Είναι μια κατάσταση απαράδεκτη, οπισθοδρομική, βάρβαρη, απάνθρωπη. Εμείς καλούμε και τους υγειονομικούς, καλούμε και όλους τους εργαζόμενους και το λαό της πόλης να έρθουμε ξανά εδώ στην πύλη, όπως ήρθαμε σήμερα με αυτή τη συμβολική διαμαρτυρία, να απαιτήσουμε να ικανοποιήσουν όλα τα αιτήματα των υγειονομικών που είναι γνωστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια για άμεσες και μαζικές προσλήψεις μόνιμου χαρακτήρα, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που είναι σε καθεστώς ομοιρίας και βεβαίως για γενναία αύξηση της χρηματοδότησης στα νοσοκομεία. Με αυτά τα μέτρα, όπως και με το τελευταίο που προχώρησε με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση για την άρση της αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών στα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία το επόμενο χρονικό διάστημα θα οδηγηθούν στην κατάρρευση. Δεν θα υπάρχει ακόμα και αυτή η τελευταία απαντοχή που υπήρχε για τον απλό άνθρωπο, για τις λαϊκές οικογένειες, για τις πόλεις μας και τις περιοχές μας, θα πάψει να υπάρχει ή θα πάψει να μπορεί να ανταποκρίνεται. Και αυτό θα είναι εις βάρος και των γιατρών που θα δουλεύουν σε ρυθμούς εξαντλητικούς του υγειονομικού προσωπικού, με μετατυποποίηση και αντίστοιχα για όλους εμάς που θα χρειάζεται για να έρθουμε στο νοσοκομείο πια επιχείρηση να βάζουμε το βαθιά το χέρι στη τσέπη μας. Αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε, δεν πρέπει να τα αποδεχτεί, να τα νομιμοποιήσει κανένας, ούτε οι γιατροί, ούτε οι υγειονομικοί με τις τάσεις τους, να μην τα νομιμοποιήσουν. Και όλοι μαζί λοιπόν και με αυτά τα αιτήματα, απαιτώντας ταυτόχρονα και να αυξηθεί το εισόδημά μας, λοιπόν για να μην ζούμε μέσα στη φτώχεια, να συμμετέχουμε μαζικά στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης 17 του Απρίλη και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στην Κεντρική Πλατεία. Η σημερινή συγκέντρωση αφορά τα απογευματινά ιατρία. Ο Σύλλογος έχει ταχθεί ενάντια στα απογευματινά ιατρία, ενάντια στην εισβολή των ιδιωτών. Υπάρχει μια δήλωση ως Παπαδάμο, η οποία όμως εκφράζει την πλειοψηφία των συναδέλφων και την πλειοψηφία των λαών, του λαού της Πέμπτης, είπε. Πραγματικά έχουμε δεχτεί άπειρα ευχαριστήρια και λένε ευτυχώς που υπάρχει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ως σωματείο. Και το δεύτερο, η δεύτερη συγκέντρωση, το δεύτερο σκέλος της συγκέντρωσης αφορά, έχουμε ταχθεί ενάντια στις απολύσεις των συναδέρφων μας στην καθαριότητα. Ζητούμε άμεση λύση του θέματος και σύμβαση αορίστου χρόνου. Από την ώρα που αυτή τη στιγμή ο άρρωστος καλείται να πληρώσει, ένας άρρωστος, ένας συνταξιούχος, οποιοδήποτε ασφαλισμένος καλείται να πληρώσει, θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι θάνατος του ΕΣΥ. Δεν μπορεί ο άρρωστος που επιλέγει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να πληρώνει. Υπάρχουν κρατήσεις, έχουν πετσοκόψει τις συντάξεις και τους μισθούς, είναι απαράδεκτο. Και όλα τα παραμύθια, ότι εμένα με παίρνουν άρρωστοι, όχι εμένα, την διοίκηση και τον χειρουργικό τομέα τους παίρνουν ασθενείς οι οποίοι τους ευχαριστούν, το θεωρώ κοροϊδία. Απάτη. Δηλαδή πραγματικά θα πάρω εγώ και θα πω ευχαριστώ που πληρώνω.